Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Δανάη και σήμερα σας έχω ένα βιντεάκι σε φόρα haul που είναι από τα αγαπημένα μου και πιστεύω ότι αρέσει και σε πολλούς εκεί έξω. Οπότε, μιας και έκανα κάποιες αγορές από το συγκεκριμένο κατάστημα, σκέφτηκα να το ανοίξουμε παρέα και να τα δούμε ένα-ένα παρεούλα και να σχολιάσω έτσι σαν πρώτες εντυπώσεις κάποια πράγματα, να δούμε λοιπόν αν οι επιλογές που έκανα έπιασαν τόπο. Πριν προχωρήσω στο βίντεο, να σας πω μην ξεχάσετε να κάνετε μία εγγραφή στο κανάλι και ένα like σε αυτό το βίντεο. Σας έχω και κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Σύντομα σε αυτό εδώ το κανάλι έρχεται ένας πάρα πολύ ωραίος διαγωνισμός με κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, πάρα πολύ τέλειο, που το περιμένω και εγώ πώς και πώς, οπότε μείνετε συντονισμένοι και πολύ σύντομα θα μάθετε τι και πώς. Έχω εδώ το κουτί. Το κουτί λοιπόν, εδώ πέρα, το πολυπόθετο ασπρόμαυρο κουτί από Sephora. Πάμε να το ανοίξουμε, να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν... Αχ, ήδη μου ήρθε μία μυρωδιά, ένα άρωμα φοβερό, έτσι. Σαν μπάμπουσκα, ανοίγεις κουτί, μετά έχει άλλο από εδώ πέρα, χαμός. Λοιπόν, αυτό πάει στην άκρη, πολύ φασαρία έκανε. Και να ανοίξουμε αυτό. Αρχικά έχει το γνωστό φάκελο που λέει ότι η παραγγελία έχει αρωματιστεί με το Invictus Victory Paco Rabanne. Το γράφει εδώ πέρα. Πολύ ωραίο πάντως. Αυτό δεν μυρίζει, αλλά μυρίζει όλο το εσωτερικό φοβερά. Ξεκινάω με το νεσεσέρ, το οποίο ήρθε με φούσκες, ένα όλο πολύ προστατευμένο. Και είναι ένα νεσεσέρ της Dior Backstage, το οποίο είναι σαν δίχτυ, πάρα πολύ ωραίο. Δεν το επέλεξα να σας πω, μου το στείλανε αυτό, δεν το έχω δηλαδή πληρώσει. Μέσα έχει κάποια προϊόντα τα οποία εγώ δεν τα ξέρω, πρώτη φορά τα βλέπω να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν είναι παλιά καινούρια, σίγουρα αυτό είναι καινούριο hit. Το αποσμητικό Respire, το οποίο το έχω δει να κυκλοφορεί πολύ και ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Το συγκεκριμένο είναι με το πορτοκάλι, υπάρχουν και άλλα να ξέρετε. Εμένα μου βάλανε μέσα αυτό, το οποίο ανυπομονώ να το δοκιμάσω, 99% λέει φυσικά συστατικά γαλλικό. Aloe vera. Τώρα θα το ανοίξω εγώ εδώ, δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω γιατί φοράω ήδη άλλο αποσμητικό, οπότε το ένα πάνω στο άλλο. Λοιπόν, είναι πορτοκάλι, αλλά όχι έντονα, γιατί η αλήθεια είναι το φοβήθηκα να σας πω. Σκέφτηκα μετά από ξύρισμα και τα λοιπά που βιαζόμαστε, άμα βάλεις κάτι που έχει πορτοκάλι, λεμόνι και τα λοιπά, μήπως προκαλέσει χειρότερο ρυθισμό, ενοχλήσει και τα λοιπά. Αλλά αυτό μυρίζει πάρα πολύ ήπια. Δεν φαίνεται να είναι πολύ έντονο. Στη συνέχεια έχουμε ένα cleansing milk από την εταιρεία REN, την οποία και αυτή την έχω ακούσει να κυκλοφορεί. Δεν ξέρω τα προϊόντα της, δεν τα έχω δοκιμάσει, αλλά ακούγεται ότι είναι πολύ καλή εταιρεία. Τώρα, αυτό είναι cleansing milk. Με ενδιαφέρει πολύ το συγκεκριμένο γιατί, επειδή έχω ξηρή επιδερμίδα, δεν θέλω να υδατώνουν τα προϊόντα που χρησιμοποιώ το πρόσωπο, οπότε προτιμώ κάτι που είναι είτε σε milk όπως αυτό, είτε σε νεράκι, να μην είναι πολύ δυνατό, ας πούμε, ήπιος, καθαρισμό. Για να δούμε λίγο πώς βγάζει. Μυρίζει organic. Δεν ξέρω αν έχετε δοκιμάσει κάποια καλλυτικά τα οποία είναι βιολογικά κτλ. Τέτοια φάση. Λοιπόν, στην αρχή έρχεται σαν κρέμα. Μυρίζει σαν τη Βελέντα, την εταιρεία Βελέντα. Επόμενο είναι ένα σέρουμ, το οποίο είναι σε mini size, από την εταιρεία δεν ξέρω. Να το. Για σιγουριά εδώ, δείτε το εσείς, γιατί πραγματικά μπορεί να τη σκοτώνω την ονομασία του, το πιστεύω. Δεν είμαι πολύ παιδί των σέρουμ, η αλήθεια είναι. Το συγκεκριμένο λέει ότι έχει τύπου ένα κολαγόνο και είναι το Plumping Serum. Δεν ξέρω, θα το ανοίξω τώρα να το δούμε. Για mini size πάντως είναι καλή ποσότητα, είναι στα
10 ml. Δεδομένου ότι είναι serum, 10 ml, αυτή εδώ η συσκευασία μου φαίνεται πολύ καλή. Δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει να σου τελειώσει. Δεν ξέρω. Το ανοίξουμε να το δούμε βαρέα. Α, είναι... Έχει χρώμα. Ήθελα να το κουνήσω πρώτα. Τι φας. Πρώτη φορά βλέπω serum το οποίο είναι τύπου υγρό bronzer. Έχει μείνει ίδια απόχρωση. Λοιπόν, παιδιά, θα σας δείξω για να καταλάβετε κι εσείς τι εννοώ όταν λέω υγρό bronzer. Είναι αυτό εδώ. Υγρό bronzer. Και αυτό μυρίζει έτσι οργανικά, βιολογικό, καλλυτικό. Το απλώνεις και okay, δεν αφήνει stain, εντάξει. Αλλά πραγματικά είμαι πολύ περίεργη να μάθω ποιο συστατικό μέσα είναι αυτό που δίνει αυτό το χρώμα. Λέει ότι έχει μέσα και λεβάντα το συγκεκριμένο. Εντάξει, θα το δούμε στην πορεία. Μετά, από την εταιρεία Rayoner, On the Wild Side Day Cream. Η οποία κρεμούλα είναι πάρα πολύ ρευστή να σας πω, δηλαδή αν το γυρίσω λίγο ακόμα, παίζει να χυθεί στο πάτωμα. Είναι πολύ υγρή. Μυρίζει. Μυρίζει σπιτική κρέμα. Γιατί φτιάχνει η μαμά μου κρέμες σπιτικές μόνη της και αυτό το άρωμα μέσα που έχει η συγκεκριμένη κρέμα μου θυμίζει πάρα πολύ τη δικιά της. Δηλαδή ότι είναι, φαίνεται ότι είναι πιο αγνό, να το πω έτσι. Ναι, λέει bio and natural. Wild crafted plants, organic and natural. Να το. Επόμενο είναι το Sephora Brightening Eye Cream. Αυτό και να το χρειάζομαι, τελείωσε. Έπεσε Διάνα εδώ πέρα. Oh. Δεν είχε lid, δεν είχε καπάκι να το κλείνει από πάνω, όπως έχω συνηθίσει με άλλες κρέμες. Και αυτή πολύ ρευστή φαίνεται. Ωραία μυρίζει. Μέσα τι έχει όμως, για να δούμε. Ναι, ή αλουρονικό. Θα το δοκιμάσω και αυτή, ότι έχει να κάνει με μάτια. Πάντα είναι στα top για να δοκιμάσω και άμεσα, γιατί είμαι σε αναζήτηση του καλύτερου προϊόντος ως κρέμα ματιών ή μάσκα ματιών. Επόμενο που θα σας δείξω είναι Mini Size από τη Makeup Eraser και είναι ένα μικρό λιτοσοδούλι πραγματάκι. Νομίζω κάτι πανάκια έβγαζε η Makeup Eraser, είχα δει, δεν είχα πάρει ποτέ. Α, είναι φοβερό χρώμα όμως. Αλλά, okay, μίνι, αλλά τι θα καθαρίσεις με αυτό τη μύτη σου. Πολύ μικρό είναι. Μίνι. Πραγματικά πολύ μικρό. Καλά, είναι φοβερό χρώμα, ίδιο με την μπλούζα. Το βάζεις στο πλυντήριο από ό,τι λέει. Είναι γεμάτο γαλλικά και εγώ γαλλικά δεν ξέρω, παιδιά. Θα το δοκιμάσω και σήμερα αυτό. Επόμενο, αυτό θέλω, θα το βάλω επί τόπου, όχι, φοράω κραγιόν. Είναι από την εταιρεία Lanolips, ένα ointment, multi-bulb minty, της μέντας δηλαδή. Έχω διαβάσει, έχω ακούσει ότι είναι πάρα πολύ καλά και για όλους τους λόγους, για τα χείλη, για σκασμένους αγώνες, για γόνατα, είναι πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ μέντα, παιδιά. Είναι έντονη η μέντα. Ου! Κυραλυφή εμφανίστηκε εντωμεταξύ. Πραγματικά σαν κυραλυφή. Και είναι και πολύ στεγνό. Θέλει να το δουλεύει. Ου! Σαν μέλι. Το δουλεύεις και με την θερμότητα προφανώς αυτό γίνεται σαλαδάκι μετά. Okay, ωραίο. Πολύ μέντα όμως. Πω. Επόμενο είναι από την εταιρεία Mercy Handy. Την ξέρω αυτή την εταιρεία. Moisturizing Facial Jelly. 15 ml. Τζέλ για το πρόσωπο. Α, αυτό έχει lid καπάκι. Ναι. Εγώ, παιδιά, έτσι έχω συνηθίσει. Έχω καλό μάθει. Ρε, παιδιά, Mercy Handy βγάζει και... βγάζει και τζέλ για τα χέρια, τα οποία είναι αντιβακτηριδικά. Μήπως μπερδευτήκαν να γίνει κάτι τέτοιο. Παιδιά, είναι ακριβώς σαν τζέλ για τα χέρια. Δεν μυρίζει ωραία, πάντως. Δεν μου αρέσει το άρωμα καθόλου. Δεν ξέρω αν κάνει καλή δουλειά. Αλόε βέρα και... Χεμπ. Έχει μέσα χεμπ. Με πιάνεις. Τι εννοώ. Μην το αναλύσω. Χεμπ. Θα μας τουρώσουμε.
Ίσως γι' αυτό δεν μ' αρέσει, γιατί εγώ αυτές οι μυρωδιές με το που μου έρθουν τις κόβω, ας πούμε. Με τρομάζει η εμφάνισή του, το ότι έχει και αυτά τα μπυλάκια, ακριβώς λες και είναι για τα χέρια. Δεν ξέρω αν θα το βάζα στο πρόσωπό μου αυτό, παιδιά, αλήθεια σας λέω. Ακόμα και στα χέρια τώρα το νιώθω σαν να είναι τζέλ, υγρό τζέλ για τα χέρια. Επόμενο είναι ένα σαπουνάκι solid cleanser που είναι και για πρόσωπο και για το σώμα. 98% φυσικά συστατικά. Πάει να βρέξει. Έχουμε αρχίσει να βγαίνουμε στο φθινόπωρο. Εσύ θα βάλεις κάτι με καρπούζι ή σε κάνει να πιστεύεις ότι δεν θα το βάλω. Κοίταξε εδώ πέρα. Πάω πάντα κόντρα στον καιρό. Κόντρα στον καιρό για να φτιάξει διάθεση. Αυτό λοιπόν μυρίζει τόσο έντονα καρπούζι. Πώς θα το ανοίξω τώρα. Το διαλύσω, αλλά θα το ανοίξω εγώ. Γιατί έτσι θέλω. Θα σπάσει και κανένα νύχι κιόλας, όχι τίποτα άλλο. Α, έχει και ωραίο χρώμα. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Πω, πω. Τετράγωνο σαπουνάκι, μπόλικη ποσότητα. Μυρίζει φοβερά. Μακάρι να υπήρχε κάποιο εφέ ειδικό να σας μεταφέρω το άρωμα. Κάποια δειγματάκια, Μάριο Μπαντέσκου και Bobby Brown, η Eye Repair Cream, ναι, θα τη δοκιμάσω σήμερα αυτήν, γιατί θέλω πραγματικά να δω αν θα με βολέψει, αν θα κάνει δουλίτσα, γιατί έχω ακούσει καλές κριτικές γι' αυτό και εναποθέτω τις ελπίδες μου σε τέτοια προϊόντα. Και το Μάριο Μπαντέσκου είναι το Tonic Mask με αγγούρι. Ενδιαφέρον. Και έμεινε το τσαντί, το οποίο μου το έβαλαν μέσα. Τέλειο, τέλειο. Ψιλοφαίνεσαι. Συνεχίζουμε τώρα την εξερεύνηση. Να βγάλω αυτό από τη μέση. Τι ωραία που είναι και αυτό. Πάμε τώρα σε ένα άλλο προϊόν. Κάτσε να το βγάλω και από τις φούσκες. Το οποίο προϊόν, λοιπόν, περίμενα τόσο πολύ καιρό για να το δοκιμάσω. Είναι από την Dior Backstage. Και είναι η Glow Face Palette. Βγαίνεις από χρώσεις, μάλλον, γιατί εγώ διάλεξα, θυμάμαι. Λοιπόν, η παλετίτσα είναι αυτή εδώ πέρα. Έχει 4 αποχρώσεις, οι οποίες είναι highlighter στην ουσία. Απλά μπορείς να τα βάλεις πάνω από διαφορετικά προϊόντα. Τι εννοώ με αυτό, κάτσε να το δοκιμάσω λίγο γιατί δεν μπορώ να κρατηθώ. Το ένα καλύτερο από τα άλλα, εντάξει. Λοιπόν, να τα εδώ πέρα. Τι ωραία που είναι όλα, παιδιά. Θα τα βάλω 1, 2, 3. Πω, πω, με μία περασιά. Με μία περασιά. Εντάξει, ακούγουμε λίγο σαν τηλεμάρκετινγκ. Συγγνώμη, έχω ενθουσιαστεί πολύ. Πω, πω, το peach είναι το τελευταίο. Εδώ είναι το πιο bronzer. Εδώ είναι το χρυσούλι και εδώ είναι το πιο άσπρο. Πάρα πολύ ωραία είναι. Είναι οι αποχρώσεις peach, bronzer, peach, bronze, Glitter Strobe Cold και Glitter Strobe Pink Cold. Okay. Είναι φοβερή. Έχω την 002 Glitz. Το βρήκαμε. Είναι φοβερή η παλέτα, παιδιά. Η φιλοσοφία αυτής της παλέτας ποια είναι. Πάνω από το ρούζ σου, αν έχει τέτοιους τόνους, ωραίο είναι να προσθέσεις αυτό εδώ το highlighter. Αν θέλεις να δώσεις έμφαση στα ζυγωματικά ή στο bronzer σου, βάζεις αυτό πάνω από το bronzer. Εδώ πέρα, εντάξει, okay. Self-explaining. Δεν χρειάζεται να σου πω πώς θα βάλεις το highlighter. Και με μία περασιά, παιδιά, δεν έκατσα να ασχοληθώ παραπάνω. Μακιγιάζ, οπωσδήποτε, μακιγιάζ. Πού θα πάω σήμερα για να τη βάλω αυτή. Και πού θα χρησιμοποιήσω το προηγούμενο που είδαμε εδώ πέρα. Να, εδώ. Αρχίζω. Α! Δεν ξέρω αν η χρήση του είναι αυτή. Πάντως εγώ δεν βρίσκω το ρωμαντήλο εδώ πέρα. Επόμενο πραγματάκι είναι και αυτό σε φούσκες, χαμούλης. Έχει και πολλές ταινίες. Λοιπόν, είναι 3 προϊόντα εδώ μέσα. Πρώτο θα σας δείξω. NARS, το Laguna, το bronzing powder είναι, ναι, το Laguna, NARS. Είναι σε mini size. Λοιπόν, σε αυτήν εδώ τη mini και cute συσκευασία. Είναι γλυκιά απόχρωση αυτή. Δεν ξέρω εάν θα την έβαζες όλο το χρόνο. Εγώ πάντως θα την έβαζα όλο το χρόνο στο μακιγιάζ μου, γιατί είναι πολύ γλυκιά απόχρωση και θεωρώ ότι ταιριάζει σε όλες. Δηλαδή είναι τύπου universal. Το επόμενο είναι μάσκαρα από την εταιρεία Sephora, η Ultra Juice Curl. Την είχα σε mini size πολύ καιρό.
2-3 τέτοια, μην σας τα βάζανε ως δωράκια κατά καιρούς και την είχα αγαπήσει πολύ. Θέλω να δείτε λίγο βουρτσάκι, γιατί νομίζω ότι όσες έχουμε θεματάκι με βλεφαρίδες και τα λοιπά, τέτοια βουρτσάκια είναι που σώζουν την κατάσταση. Το βουρτσάκι λοιπόν είναι πάρα πολύ λεπτό, είναι λαστιχένιο. Η μάσκαρα λοιπόν μου δίνει πάρα πολύ μήκος η συγκεκριμένη. Και κάνει όντως αυτή την καμπύλη, την girl όπως λέει, προς τα πάνω, που μου αρέσει πάρα πολύ. Και επίσης πήρα από την εταιρεία Herborian τη CC Cream, αυτή μπορεί να την έχετε ξαναδεί και σε άλλα βίντεο, την αγαπώ πάρα πολύ. Είναι στην απόχρωση Claire, είναι μία CC Cream η οποία στην ουσία πάει και κάθεται ακριβώς ωραία, άνετα στο πρόσωπό σου και παίρνει τον χρωματικό σου τόνο. Μπορεί να λέει Claire, είναι ανοιχτό χρώμα, δεν μπαίνει στο πιο σκουρό χρώμα ή το τίποτα που έχει. Αλλά όσες φορές και αν τη βάλω, ακριβώς αυτό το αποτέλεσμα δίνει. Πάει πραγματικά και εξαφανίζει τις κοκκινίλες, γι' αυτό και την αγαπώ, γιατί δεν έχω σημάδια ή δεν έχω ακμή κτλ. Σπανίως δηλαδή, αλλά έχω κοκκινίλες. Αυτή λοιπόν εδώ εξαφανίζει αυτές τις κοκκινίλες και είναι η καλύτερη περίπτωση για να μην χρησιμοποιήσεις foundation, που έχω σταματήσει να χρησιμοποιώ. Και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω έχω βάλει μια πούδρα, τίποτα. The Porefessional είναι ένα primer το οποίο minimize the appearance of pores, δηλαδή εξαφανίζει, μικραίνει τους πόρους. Θα ανοίξουμε να το δούμε. Αν θυμάμαι καλά, είχε μια καφέ απόχρωση τύπου mousse. Νάτο, το σωληνάριο είναι στα 22 ml. Παιδιά, είναι πάρα πολύ. Να, έχει και τέτοιο. Είναι πάρα πολύ καλή ποσότητα αυτή για primer. Ναι, παιδιά, είναι καφέ. Καλά, είναι παλιό, πολύ παλιό. Την περιοχή όπου το έχω βάλει, οι γραμμές του χεριού μου έχουν γίνει πάρα πολύ μαλακές. Δεν είναι τόσο άγριο το δέρμα, δεν φαίνεται τόσο έντονο το δέρμα από κάτω. Κάνει πραγματικά smooth. Δεν ξέρω για τους πόρους. Και τελευταίο πραγματάκι που έχει μέσα είναι ένα δωράκι, το οποίο είναι τουρμπάνι σε τέλειο χρώμα. Ίδιο με την μπλούζα, σετάκι σήμερα. Το οποίο είναι microfiber hair towel. Δηλαδή είναι με μικροίνες αυτή, πετσέτα μαλλιών με μικροίνες. Πάρα πολύ ωραίο χρωματάκι. Είναι και μεγάλο, τέλειο. Από την εταιρεία Sephora, είναι δικό τους προϊόν αυτό, έχει και το κουμπάκι εδώ πέρα να την κλείσεις. Αλλά έχει και, έχει και το λαστιχάκι, λαμπρά, φοβερά. Εντάξει, τέλεια. Και με την πετσέτα λοιπόν κλείνουμε το σημερινό βίντεο. Εύχομαι να σας άρεσε. Γράψτε μου κάτω στο κουτί περιγραφή, στα σχόλια, ποιο από όλα τα προϊόντα σας άρεσε περισσότερο ή αν έχετε δοκιμάσει κάποια από αυτά τα προϊόντα να μου πείτε την άποψή σας για αυτά. Μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι και ένα like στο βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, πολλά φιλάκια σε όλους.